Θα πάω στον κύριο Χρήστο Πουγκιάλη, ο οποίος για χρόνια υπηρέτησε στην αεροπορία από την υπεύθυνη θέση της μετεωρολογίας, ο οποίος όμως χθες χτύπησε εις διπλούν με δύο άρθρα στο Military και στο SL Press, κάνοντας μία ανάλυση των όσων έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα και δι' διαστόματος του νέου Υπουργού Μεταφορών αλλά και του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Πουγκιάλης ταχυολόγησε λοιπόν όλες αυτές τις αναφορές και έθεσε μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα που φτάνουν μέχρι και στα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Καλημέρα κύριε Πουγκιάλη. Καλημέρα σας. Σας ακούω. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Εθνική ασφάλεια της χώρας, κύριε Σαχίνη, υπάρχει παντού. Αλλά στην Ελλάδα έχει παρεξηγηθεί η εθνική ασφάλεια. Και έτσι πολλά πράγματα τα παραβλέπουμε. Και δεν υπάρχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας γενικά σε όλα τα υπουργεία μας. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό. Η εθνική ασφάλεια δεν αφορά, όπως νομίζουν κάποιοι, μόνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αφορά όλα σχεδόν τα υπουργεία. Ασφαλώς. Και τον καθένα μας ξεχωριστά. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν κάποιος από κοινούς που μένουν εκεί κοντά που κλεβόντουσαν οι γραμμές των καλωδίων του ΟΣΕ έπαιρνε ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, η αστυνομία μπορούσε να πιθανώς να προλάβει να τους πιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Mm. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν αφενός μεν αυτή την κουλτούρα ασφάλειας, αφεντέρου δεν έχουν και ένα φόβο. Σου λέει, άσε μην μπλέξω. Αντί λοιπόν να κάνουμε μια επιχείρηση να τους ελευθερώσουμε αυτές τις δυνάμεις που έχουν μέσα τους, και είναι απλή αυτή η δύναμη, παίρνουν ένα τηλέφωνο στην αστυνομία. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε. Και οι άνθρωποι φοβούνται, αισθάνονται μόνοι, χωρίς το κράτος δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να κλέφτονται τόσες πολλές γραμμές, 300 λέει χιλιόμετρα 370. Καλωδίων, ανήκουστα πράγματα. Και το μισό να είναι, κύριε Σαχίνη, πάλι είναι ανήκουστο. Mm-hmm. Και άντε δεν συλλαμβάνεις τους κλέφτες επιτόπου. Μήπως συλλαμβάνεις τους κλεπταποδόχους, τα παράνομα και νόμιμα σκραπ που καταλήγουν αυτά? Ακριβώς. Και υπάρχουν, πόσα εχητήρια υπάρχουν, πόσοι μπορούν να έχουν εχητήρια στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη? Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να έχουμε εχητήρια. Άρα θα μπορούσαν να το δούνε σε ποια εχητήρια στέλνονται αυτά τα πράγματα, ώστε να πιάσουν τους κλεπταποδόχους και εξ αυτό να πιάσουν τους κλέφτες. Mm-hmm. Δύο φορές έχει συμβεί μόνο να πιάσουν τέτοια κυκλώματα. Μία φορά επί κυρίου Τόσκα υπουργού, ναι, το 2017, και μία φορά επί κυρίου Δένδια υπουργού το 2013. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα άλλα τέτοια κυκλώματα να έχουν πιάσει, παρότι το έψαξα αρκετά το θέμα. Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα έλεγα είναι μέγιστες οι ευθύνες. Διότι η αστυνομία, κύριε Σαχίνη, οφείλει και να φυλάει τις γραμμές των τρένων, κατά καιρούς να στέλνει ανθρώπους δηλαδή να τις φυλάνε τις γραμμές των τρένων, αλλά και όταν κλέπτονται οι γραμμές των καλωδίων να συλλαμβάνει τους κλέφτες. Δεν συμβαίνει τίποτα. Είπανε ότι κάποια χιτήρια μπορεί να μην τα αναλαμβάνουν να τα χύσουν, αυτό το χαλκό να τον χύσουν στα χιτήρια τα ελληνικά και τα στέλνουν και στη Βουλγαρία. Μα στη Βουλγαρία έχουμε σύνορα και θα μπορούσαν εκεί πέρα οι αστυνομικοί να ελέγχουν τα φορτία και να δούνε ποιο φορτίο έχει τέτοια καλώδια μέσα ώστε να τους πιάσουν. Μάλιστα. Ούτε και αυτό συμβαίνει. Άρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θοδωρικάκος, έχει μεγάλες ευθύνες. Αλλά το παράξενο είναι το εξής. Η κυβέρνηση και τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθοδηγούν τις συζητήσεις και προσπαθούν να περιορίσουν τις ευθύνες για τη μεγάλη μας αυτή τραγωδία μόνο στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και στον ΟΣΕ. Παραλείπουν τα υπόλοιπα υπουργεία που έχουν ευθύνη πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό θα πρέπει να μας υποψιάζει, διότι είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Τι έκανε ο κύριος Θοδωρικάκος? Είναι στο απειρόβλητο ο κύριος Θοδωρικάκος. Και για μην τον αδικήσω, δεν είναι μόνο ο ίδιος, είναι και ο κύριος Χρυσοκοΐδης που ήταν πριν από αυτόν, η κυρία Γεροφασίλη που ήταν πριν από εκείνον, ο κύριος Πανούσης, ο οποίος, για να λέω την αλήθεια, επειδή και για λίγο χρονικό διάστημα ήταν υπουργός και είχε ένα σωρό άλλα προβλήματα στην εποχή του, έχει τις λιγότερες ευθύνες, ο κύριος Κικίλιας πριν από τον κύριο Πανούση και πάει λέγοντας.
Αυτό είναι λοιπόν, ένα Υπουργείο και... Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί οι Υπουργοί, κύριε Σαχίνη, να μας πούνε τι πιέσεις έχουν ασκήσει στους κατατόπους αστυνομικούς διευθυντές για να εντοπίζουν τις συμμορίες των κλεπτών όταν γίνονται οι κλοπές. Τι πιέσεις τους άσκησαν για να φυλάνε τις γραμμές στους κατατόπους αστυνομικούς. Τι συνεργασία υπήρχε μεταξύ αστυνομίας και ΟΣΕ ώστε να μην κλέπτονται οι γραμμές των καλωδίων. Ποια ήταν η φρούρηση λοιπόν του αστυνομικού μας δικτύου και πώς αντιμετώπισαν όλους αυτούς τους αστυνομικούς διευθυντές οι οποίοι στη συνέχεια πιθανώς να προήχθησαν παρότι στην περιοχή τους είχαν κλαπεί μερικά χιλιόμετρα καλωδίων. Λοιπόν, μήπως αντί να μείνουν στάσιμοι προήχθησαν κιόλας. Βάζω εγώ κάποια ερωτήματα. Mm-hmm. Γιατί το θεωρώ πολύ πιθανό ότι έχει συμβεί, κύριε Σαχίνη, αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πλέγμα, όσο το αρχίσουμε να το ψάχνουμε, απλώνεται και περισσότερο. Κύριε Μπουγκιάλη, είπατε ότι εδώ έχουμε την τραγωδία με 57 επισήμως, γιατί θα το τονίζω αυτό, είναι θολό το τοπίο αγνοωμένων επιβατών. Έχουμε... Πολύ σωστά και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Υποψιάζουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχουν πράγματα που κρύβονται. Είπατε λοιπόν ότι αυτή η τραγωδία έχει κατά το μάλλον και όχι κατά το ήτον νέα παιδιά, φοιτητές. Είπατε όμως εσείς ότι πιθανόν αύριο, και αυτό να μην βγαίνει εκτός κάδρου, αυτά τα ίδια τρένα, αυτές οι ίδιες γραμμές να χρειαστεί να κουβαλήσουν, αχρίαστες να είναι, αλλά μπορεί να χρειαστεί να κουβαλήσουν πολεμικό υλικό και φαντάρους για πόλεμο. Οι οπλίτες είπατε... Και φανταστείτε, κύριε Σαχίνη, τώρα να συνέβαινε ένα αντίστοιχο περιστατικό, να σκοτωνόντουσαν φαντάροι, να ανατιναζόντουσαν πολεμικό υλικό μέσα σε ένα τρένο, επειδή έπαθε αυτό που έπαθε τα συγκεκριμένα δύο τρένα. Ή κάτι αντίστοιχο. Ακόμα και έναν εξοχιασμό. Διότι άκουσα στην εκπομπή που έκανε την Κυριακή ο κύριος Σαβίδης, ναι. Άκουσα έναν παλιό αρχιμηχανικό του ΟΣΕ, ο οποίος λεγόταν κύριος Δημήτρης Μακροδημόπουλος, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι δεν γίνεται πια έλεγχος, προσέξτε, δεν γίνεται πια οπτικός έλεγχος στις γραμμές των τρένων μετά από καταιγίδες, από ισχυρές βροχοπτώσεις κτλ. Ενώ παλαιότερα γινόταν και πηγαίνανε οι άνθρωποι και βλέπανε επί τόπου ότι κάπου έχει φύγει από κάτω το χώμα και πρέπει να το συμπληρώσουν. Και έτσι φυσικά θα διακόπτανε προφανώς τη γραμμή μέχρι να επισκευαστεί η βλάβη. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Μάλιστα, τηλεματικά. Δεν τα έκαναν τα τρένα, αλλά εκτροχιάστηκαν σε ένα επικίνδυνο σημείο και πέσανε στον κρεμό τα τρένα τα οποία μεταφέρουν τους φαντάρους μας. Τι θα γίνει, κύριε Σαχίνη? Άρα θα έχουμε ένα νέο δράμα και φανταστείτε ότι αυτό πόσο μεγάλη ψυχολογική επίδραση θα έχει στις επιχειρήσεις του στρατεύματος. Μάλιστα, άρα τηλεματική... Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κύριε Πουγκιάλη, τηλεματική δεν έχουμε. Ηλεκτρονικά δεν έχουμε. Ψηφιακά δεν έχουμε, ούτε οπτικά έχουμε. Μάλιστα. Άρα τι έχουμε? Άρα εν τω μεταξύ, έχετε δει ότι όλες αυτά τα τρένα είναι γραμμένα με γκράφιτι, που σημαίνει ότι μέσα στους σταθμούς δεν φυλάσσονται τα τρένα. Άρα εγώ που θα μπορούσα να σας βάλω και ένα άλλο σενάριο. Ότι πάνε Τούρκοι πράκτορες, μισοκόβουν έναν άξονα από ένα τρένο, φεύγει αυτό το τρένο και βγάζει τα πρώτα 100 χιλιόμετρα ο άξονας, άρα στο πρώτο κόβεται. Και έχουμε εκτροχιασμό. Και μάλιστα σε περίοδο πολέμου, γιατί σε περίοδο πολέμου περιμένουμε να γίνουν αυτά. Λέει εδώ ο φίλος κουλτούρα ασφάλειας, ακούστε, συνεχώς, ακούστε κάθε μας βήμα, κύριε Πουγκιάλη, ειδικά τον κρατικό μηχανισμό. Έχετε δίκιο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας, εξαιρετικός καθηγητής στη Ρώμη, μου στέλνει το εξής μήνυμα ακούγοντά σας. Καλημέρα, λέει, δεν είναι τυχαίο ότι στην Ιταλία υπάρχει ειδικό σώμα, και μη γελάτε, της αστυνομίας σιδηροδρόμων, ναι, υπεύθυνο για τις γραμμές και την ασφάλειά τους και τους σταθμούς. Δεν είναι τυχαίο, λέει. Υπάρχει κουλτούρα αναγκαίας ασφάλειας. Γιατί τα φαινόμενα υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο οι κλοπές και οι φθορές. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και μάλιστα στην Ιταλία συμβαίνει αυτό. Και ήρθαν οι Ιταλοί, οι οποίοι με την εμπειρία που είχαν, ελπίζαμε ότι θα συμβάλλουν με αυτά που μας λέει και ο κύριος Κώστας. Ελπίζαμε ότι θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Αντί για αυτό τι μάθαμε? Λέει, είχαν δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς ότι λέει ο ΟΣΕ θα κάνετε. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα η Ιταλία με την Ελλάδα και έπρεπε να προσαρμοστεί ο ΟΣΕ, και η Τρενοσέ, δηλαδή οι Ιταλοί, έπρεπε να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα κατάσταση για λόγους ασφάλειας. Μα εδώ δεν μιλούνται. Γιατί λέει, δεν ήταν υποχρεωμένος να ρωτήσει ο μηχανοδηγός γιατί πάει από τη λάθος γραμμή. Μα εδώ δεν μιλούνται. Έπρεπε να ακούσει υπάκουα τον σταθμάρχη. Μα εδώ είναι Ελλάδα, που λειτουργούν τα τρένα με διαφορετικό τρόπο από την Ιταλία και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν διαφορετικές ελλείψεις. Άρα, όφιλε και η Τρένοσε να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα την ελληνική και όχι να φέρει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα σε μια ελληνική πραγματικότητα στην οποία η ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μα ποια ελληνική. Όμως το κάνανε. Μα ποια ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο κ. Καραμαλής. Ο οποίος είναι υπουργός, κύριε Σαχίνη. Διότι ο κ. Καραμαλής ήταν υπεύθυνος να εξηγήσει στους Ιταλούς αυτά τα πράγματα και να προσαρμόσει τους Ιταλούς στην ελληνική πραγματικότητα. Και να καθίσει Τρένοσε με τον ΟΣΕ και να τα βρούνε. Και όχι να μας λέει δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου που ήταν παλιά προϊστάμενος και διευθυντής εκεί πέρα στον ΟΣΕ, ότι Τρένοσε και ΟΣΕ δεν μιλούνται. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή, κύριε Σαχίνη. Κύριε Πουγκιαλή, να πω κάτι. Βέβαια, δεν έφερε καμία ευρωπαϊκή κουλτούρα η Ιταλική εταιρεία. Να σας πω γιατί. Γιατί το μόνο που διαφημίζει είναι ταξιδεύστε με τα γρήγορα, υπερσύγχρονα και άκρος ασφαλή τρένα. Από πού το σήμερα είναι αυτό? Και το δεύτερο, μάθαμε ότι τα τρένα, τα άκρος υπερσύγχρονα, είναι αυτά που οι Ελβετοί τα πήγαιναν για σκραπ. Αυτά που έφερε εδώ με μετασκευές. Καταλάβατε τώρα. Αφού παίρνεις 50 εκατομμύρια το χρόνο επιδότηση κρατική, κοροϊδό είσαι. Άλλο αυτό. Στη δε κρατική επιδότηση θεωρούνται ως άγονες γραμμές η Αθήνα Θεσσαλονίκη. Κύριε Ζαχινή, είναι δηλαδή από τη μια μεριά να κλαίμε και από την άλλη να γελάμε. Φανταστείτε ότι έχουμε δύο ζεύγη με αυτά τα ETR, τα σπουδαία υποτίθεται τρένα, δύο ζεύγη την ημέρα Αθήνα Θεσσαλονίκη και πέντε ζεύγη Intercity από ό,τι βρήκα, τα οποία επιδοτούνται ως άγονη γραμμή. Λοιπόν, μετά, ως άγονες γραμμές επιδοτούνται, άκουσον, ο προαστικός από την Αθήνα στη Χαλκίδα, με 12 ζεύγη διαδρομών. Ο προαστικός από τα Άνω Λιώσια προς το αεροδρόμιο, με 16 ζεύγη διαδρομών. Και ο προαστικός από τον Πειραιά προς το αεροδρόμιο, με 18 ζεύγη διαδρομών. Αυτές είναι, εγώ νομίζω ότι ήταν οι πιο εμπορικές γραμμές. Λοιπόν, αφού αυτές είναι άγονες οι γραμμές και επιδοτούνται στην εταιρεία με 50 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με τις υπόλοιπες βεβαίως, να μας πούνε ποιες είναι οι εμπορικές. Διότι για να εντάξεις αυτές τις γραμμές στις άγονες, θα πρέπει να έχεις παραφρονήσει ή να έχεις πάρει κάποιο ειδικό χαπάκι. Δεν ξέρω τι χαπάκι χρειάζεται για να σκεφτείς ότι αυτές οι εμπορικές γραμμές είναι άγονες. Κύριε Πουγκιάλη, στο κάδρο εσείς βάζετε ότι θα έπρεπε να έχει σημάνει ήδη συναγερμός, πέρα από το ευρύτερο ενδιαφέρον, και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αυτό που θα μεταθέτει τα στρατεύματά του, κύριε Σαχίνη, αύριο μεθαύριο, κούφια η ώρα, αλλά οφείλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, από αυτά που καταλαβαίνω εγώ και από τον τρόπο που βλέπουμε τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα τρένα βαμμένα, να θέλουμε για τις δολιοθερές αυτές που αποκλείεται να μην τις είχαν μάθει, σημαίνει ότι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι ότι είναι αρμόδιο, αλλά έπρεπε με έναν τρόπο ευγενός να πιέζει το Υπουργείο πρώτα Προστασίας του Πολίτη, να φυλάει τις γραμμές. Μετά το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, τέλος πάντων, να το πιέζει για να μην κλέπτονται, για να αντικαθιστώνται οι κλεμμένες γραμμές. Όλα αυτά τα πράγματα δεν φαίνεται να έχουν γίνει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο και αυτό έχει τις ευθύνες του, όχι ως άμεσα υπεύθυνο, αλλά ευθύνη να ενδιαφέρεται για τα τρένα μας. Και να σας πω κάτι, κατά μήκος της γραμμής του τρένου, πάντου υπάρχουν στρατιωτικές μονάδες και της αεροπορίας και του στρατού, δεν γνωρίζω για του ναυτικού. Λοιπόν, η τοπική θα μπορούσε να έχει αναθέσει ο εκάστοτε αρχηγός στους τοπικούς διοικητές
να έρχονται σε επαφή και με την αστυνομία για το θέμα αυτό και με τους τοπικούς σταθμάρχες του ΟΣΕ και να δείχνουν ένα συνεχές ενδιαφέρον, ώστε οι γραμμές να είναι ακέραιες και να δουλεύουν στο μέγιστο δυνατό της ασφάλειας που μπορεί να έχουν. Αλλά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Και να μην σας πω τώρα, επειδή είπα για τους τοπικούς στρατιωτικούς διοικητές, μην βγάζουμε απ' έξω τους τοπικούς βουλευτές. Λοιπόν, κατά μήκος όλης της γραμμής υπάρχουν εκλεγμένοι βουλευτές. Ενδιαφέρθηκαν αυτοί οι βουλευτές για τα τρένα? Πήγανε στον τοπικό αστυνομικό διευθυντή να του πούνε τι γίνεται εδώ πέρα, κλέπτονται οι γραμμές των καλωδίων? Τι θα κάνουμε? Αλλά βεβαίως και να τον πιέζουν προς την κατεύθυνση και να βρει τους κλέφτες και να μην κλέφτονται οι γραμμές. Ακούστε κύριε Πουγγιάλη. Αλλά θα γίνουν δυσάρεστοι στον αστυνομικό αν τον πιέζουν, κύριε Σαχίνη. Θα γίνουν δυσάρεστοι και δεν θα μπορούν να πάει μετά να τον πάρουν τηλέφωνο. Για να σβήσει κλήσεις. Μάλιστα. Ακούστε κύριε Πουγγιάλη, επειδή πλησιάζουν και εκλογές, τώρα θα παίξουμε στα κατόπιν ενεργειών μου όλων των βουλευτών. Στην καθημερινότητα αυτών που περιγράφεται φυσικά και δεν υπάρχουν. Θέλω να σας βάλω τρία σχόλια ακροατών. Ο Δημήτρης. Καλά, Δημήτρη. Δημήτρη, εσύ τώρα το κατάλαβες. Λέει, πουλήσαμε, λέει, 50 εκατομμύρια σιδηρόδρομο και ένα χρόνο του θα γυρίσαμε πίσω. Ναι, αυτό είναι για μένα. Δημήτρη, λυπάμαι αν το κατάλαβες μόλις τώρα. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Πουγγιάλης. Φανταστείτε, λέει, στο εθνικό δίκτυο έχουμε κάμερες στο δικό, ανά 3 χιλιόμετρα περίπου, υποτίθεται για την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Και δεν υπάρχουν κάμερες στο σιδηροδρομικό δίκτυο που πάει και τρέχει μέσα από ερημιές. Μα εδώ δεν έχεις παραχωρησιούχους που να καίγονται για μπικικίνια. Και το κόστος είναι χαμηλότερο άμα μεταφερθείς με τρένο, φίλε Ηλία. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, κύριε Πουγγιάλη? Τι να πω, ο άνθρωπος έχει όλο το δίκιο και συμφωνώ με το σχόλιο που κάνατε. Τι παραπάνω να πω, κύριε Σαχίνη? Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, κύριε Πουγγιάλη, η αστυνομία θα έπρεπε να ψάξει αν υπάρχει μεταξύ της Ιταλικής εταιρείας και του Υπουργείου μαύρη σακούλα. Γιατί εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, λέει ο απλός κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα ότι υπάρχουν μερικά παράξενα που μπορεί να εξηγηθούν και με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Ο Σωτήρης λέει, έχετε υπόψη σας, λέει, και οι δύο, ότι με το scrap γίνεται ως εξής νόμιμα. Σου κόβει ένα δελτίο εισαγωγής στο χιτήριο ή κόβεις εσύ ένα τιμολόγιο και είσαι ok. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να σε ρωτήσει κανείς πού βρέθηκε αυτό το scrap. Στην πραγματικότητα, το μόνο νόμιμο scrap είναι ότι έχει πάρει από τα σκουπίδια, πλυντήρια κτλ. Ο Κλοπέας, κατά βάση Ρωμά, που τυχόν αφήσαμε όλοι το υπόλοιπο σκράπ, είναι παράνομο. Πού το βρήκαν? Δεν λέω πως και οι Ρωμά δεν μετέχουν, αλλά για καθίστε ρε παιδιά. Ο Ρωμά δεν έχει αφημεί να κόβει τιμολόγια. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν έχουν, ή αν έχουν τότε είναι όλοι έκθετοι εδώ. Για να πάνε να παίξουν και αυτό το παιχνίδι. Το λέω με κάθε σεβασμό, λέει, χρησιμοποιώντας την άλλη ορολογία που ξέρουμε όλοι. Δεν λέει Ρωμά, το political correct. Το λέει γύφτος. Αλλά λέει, μην τα φορτώνουμε όλα εκεί. Κάποιοι πάνε με αφημί και κόβουν, κάποιοι δεν πάνε. Άρα τα scrap είναι πηγή, λέει, αυτού του παιχνιδιού. Βεβαίως. Βεβαίως είναι πληγή και μπορούσε να αναζητήσουν από εκεί και τους ενόχους. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και ξέρετε, τώρα έχουμε και το άλλο. Ο κύριος Γεραπετρίτης τι μας είπε τώρα? Μας είπε ότι για να θεραπεύσει το όλο θέμα, τι θα κάνει, με τις κλοπές εννοώ, θα αυστηροποιήσει τις ποινές. Λοιπόν, και ξέρετε, αυτός ο τρόπος το να αυστηροποιήσει τις ποινές είναι ο πιο εύκολος να το κάνει. Δηλαδή τι κάνει, εκεί πέρα που προβλέπονται ας πούμε 2 χρόνια φυλακή, βάζει 4. Αλλάζει ένα νούμερο και είναι, έχει κάνει το καθήκον του απέναντι στο έθνος. Τόσο απλό, κύριε Σαχίνη, τόσο εύκολο. Αλλά το να φυλάς όμως τις γραμμές, να συλλαμβάνεις τις συμμορίες, έχει κόπο. Χρειάζεται συντονισμό διαφόρων κρατικών φορέων. Χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται να πιέζεις τους υφισταμένους σου, να γίνεσαι μερικές φορές δυσάρεστος και χρειάζεται συντονισμός υπουργείων. Και η πολιτική μας δεν είναι αυτά. Πρέπει να έχουν και λίγο χρόνο να πάνε να πιούν κανένα καφέ στο Κολωνάκι. Χαλαρά. Να κουτσομπολέψουν. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με ένα κεφάλαιο που είδα ότι το κάνατε μόταμο. Καθίσατε με ενδιαφέρον και ακούσατε τον νέο Υπουργό Μεταφορών και σταχυολογήσατε εδώ κάποια κρίσιμα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν από τον Υπουργό, ο οποίος είναι και Υπουργός Επικρατείας. Με πρώτο και καλύτερο ότι δεν απαντήθηκε γιατί παραπέμπεται η Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο για τα τρένα της. Ναι. Δεν απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης σε αρκετά από τα ερωτήματα, ενώ είπε ότι θα είναι καθαρός να τα όλα στο φως και κάτι τέτοια, αλλά δυστυχώς το όλα στο φως είναι σχετικό. Και ο καθένας το βλέπει σχετικά.
είναι μια απόρρεια του επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Σαχίνη, και αυτό. Διότι το επιτελικό κράτος υποτίθεται ότι ήρθε για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του κράτους, να κάνει μια συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, την οποία δεν έχουμε δει. Είναι μια κλειστή δομή μέσα στο Μαξίμου και τίποτα παραπάνω αυτό το επιτελικό κράτος, το οποίο υποτίθεται ότι θα λειτουργεί με την ηγεσία οποιοδήποτε πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει κανονικά επιτελικό κράτος. Φτιάχνω ένα επιτελικό κράτος, διαχέεται αυτό το επιτελικό κράτος σε όλα τα υπουργεία και όταν θα έρθει ο καινούργιος πρωθυπουργός, θα πάρει αυτό το επιτελικό κράτος στα χέρια του και θα το έχει σαν ένα ωραίο εργαλείο για να κάνει καλύτερη τη δουλειά του από ό,τι την κάνανε οι προηγούμενοι. Αλλά το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη έχει περιοριστεί μόνο στο Μαξίμου. Λοιπόν, και ο επόμενος πρωθυπουργός δεν πρόκειται να παραλάβει τίποτα όταν θα φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Διότι το επιτελικό κράτος φαίνεται ότι φτιάχτηκε για να παρακάμπτονται τα υπουργεία. Και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών. Μην πάμε όμως αυτό, αλλά μιας και. Όχι, να πάμε μάλλον. Γιατί μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη, κύριε Σαχίνη, να το πάω και κάπου αλλού. Ο κύριος Γεραπετρίτης ποιος είναι? Είναι ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο οποίος κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια, τι μας είπε? Μας είπε ότι 6 μίλια κόκκινη γραμμή. Αυτός είναι ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο οποίος δηλαδή αυτό τα 6 μίλια είναι ύψιστο, ύψιστο θέμα κουλτούρας ασφάλειας. Κι όμως τα περιόρισαν με εντολή φυσικά του κυρίου Μητσοτάκη στα 6 μίλια την κόκκινη γραμμή της Ελλάδος. Δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ένας άνθρωπος με χαλαρές θέσεις στα θέματα κουλτούρας ασφάλειας. Με χαλαρές θέσεις στα θαλάσσια εθνικά δικαιώματα της Ελλάδος. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από τον κύριο Γεραπετρίτη? Για να μην ξεχάσουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διαλεγόταν παλιότερα με το Μένιο Φουρτιώτη και φαίνεται ότι αυτή η εμπειρία του ήταν τέτοια η οποία του επέτρεψε να διαπραγματεύεται, να αρχίσει να διαπραγματεύεται κρυφά από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Τούρκο πρέσβη σε ουδέτερα σπίτια. Έτσι έχει γράψει ο κύριος Κοτάκης και ο κύριος Κοτάκης γνωρίζετε ότι είναι έγκυρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, και μάλιστα σύμφωνα με την εφημερίδα Εστία του κύριου Κοτάκη προαλυφόταν και για υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης. Γιατί προφανώς διαπραγματεύεται χαλαρά πάλι και τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, και θα τα διαπραγματεύεται μάλλον στο επίπεδο που αυτό που σας έδωσε στη συνέντευξη η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είπε ούτε 12 μίλια και ενέστηνε στην εκμετάλλευση και ύποπτες είναι εκμεταλλεύσεις. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Γεραπετρίτης. Επομένως, όταν έχουμε χαλαρό τον κύριο Γεραπετρίτη και χαλαρό επειδή του δίνει και χαλαρές θέσεις ο κύριος Μητσοτάκης ως εντολές, φυσικά δεν περιμένουμε να έχουμε αυτά που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή να πιέζονται οι άνθρωποι για να μην κλέφονται οι γραμμές, να πιέζονται για να βρίσκουν τους κλέφτες κτλ. Χαλαρά θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω κύριε Πουγκιάλη ότι όλο σας το πνεύμα είναι λοιπόν ότι το περίφημο επιτελικό κράτος κουλτούρα ασφάλειας συνολική στη χώρα δεν έχει. Καμία. Είναι χαλαρό, πολύ χαλαρό. Δεν απαντάει σε κρίσιμα ερωτήματα όπως γιατί η Ελλάδα παραπέμφθηκε στο Ευρωδικαστήριο, γιατί δεν δέχτηκε την ηγεσία. Διαβάζω τα ερωτήματα που θέσατε του Υπουργείου. Γιατί δεν δέχτηκε η ηγεσία του Υπουργείου την ηγεσία των εργαζόμενων και τις καταγγελίες. Γιατί στη σύμβαση που ήρθε στη Βουλή ήταν μειωμένες υποχρεώσεις των Ιταλών κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με το αρχικό μνημόνιο. Γιατί σε αντίστοιχη διευκρινιστική ερώτηση που έκανα αργότερα άλλος δημοσιογράφος δεν δόθηκε καθαρή απάντηση να το καταλάβει ο πολίτης. Γιατί στη σύμβαση που έχει υπογράψει η κυβέρνηση για να δίνει 50 εκατομμύρια το χρόνο στους Ιταλούς προκειμένου να εκτελεί τα δρομολόγια στις άγονες γραμμές, περιλαμβάνει τη γραμμή, όπως είπατε, Αθήνας Θεσσαλονίκης. Ναι. Και γιατί δήλωσε ότι θεωρεί δεν είναι μεγάλη για σταθμάρχη ηλικία, αποφεύγοντας να αναφερθεί στο αν η ηλικία αυτή είναι κατάλληλη για να πρωτοεπιλέγεται κάποιος για αυτήν την ειδικότητα. Μερικά από τα ερωτήματα που θέσατε ότι δεν απαντήθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ακριβώς. Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κύριε Πουγκιάλη, επειδή εδώ υπάρχουν επισήμως, θα το τονίσω, 57 νεκροί, 56 ταυτοποιημένοι, μία κοπελιά αταυτοποιητή, άδειλος ο αριθμός αγνοουμένων,
δεν ξέρουμε, και επιβατών, δεν ξέρουμε. Αν θα έβγαινε ένα συμπέρασμα για εσάς, είναι ποιο? Ότι, κύριε Σαχίνη, δεν έχουμε ελπίδα με την παρούσα πολιτική ηγεσία της χώρας να δούμε αλλαγή. Αυτό είναι δυστυχώς για μένα, διότι και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη δεν βλέπω ότι μπορεί να φέρουν την αλλαγή. Έχουν περίπου την ίδια πολιτική και τσακώνται περιόνους και ας. Τώρα κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη γιατί του έτυχε αυτό το πράγμα με τα τρένα. Θα μπορούσε να είχε τύχει και λίγα χρόνια νωρίτερα με τον κύριο Τσίπρα το ίδιο γεγονός. Διότι η πολιτική δεν άλλαξε στον ΟΣΕ, η ίδια παραμένει. Επομένως, η πολιτική την οποία κάνουν και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα εσωτερικής πολιτικής δεν έχουν κάτι διαφορετικό να μας πούνε, κάτι σοβαρά διαφορετικό. Φανταστείτε τώρα, κύριε Σαχίνη, με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν τρέξει τον τελευταίο καιρό και με τα ελληνοτουρκικά και με τούτο εδώ με τα τρένα, να ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αντιπολίτευση. Τι τόνο θα είχε δώσει. Λοιπόν, φανταστείτε το πατριωτικό πνεύμα με το οποίο θα προσπαθούσε να αντιπολιτευθεί τις παρούσες πολιτικές δυνάμεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και τα θέματα ασφάλειας. Διότι, κακά τα ψέματα, ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να είχε τα στραβά του, αλλά τουλάχιστον άγγιζε το εθνικό φρόνημα του λαού και έτσι μπορούσε να τραβήξει τον κόσμο. Ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι στη θέση του αυτή τη στιγμή, τι κάνει για να τραβήξει τον κόσμο? Τα ίδια λέει που έχουν λένε και οι άλλοι με λίγες διαφοροποιήσεις. Επομένως δεν βλέπω κάποια, δυστυχώς, δεν βλέπω κάποια από τις πολιτικές δυνάμεις να μπορεί να φέρει τη χώρα σε έναν σωστό δρόμο. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Χρήστος Πουγκιάλης, τον ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουγκιάλη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πουγκιάλη, άλλοτε προϊστάμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης Σχολή Εθνικής Άμυνας και άλλοτε γενικό συντονιστή μετεωρολογικών σταθμών.